σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι, πάρα πολύ μεγάλο, όταν μια γυναίκα κάνει φάση με κάποιον, ναι, θυμάται πάρα πολύ τις φίλες της. Στον άντρα δεν υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Γιατί αν βγούμε εγώ τον Ηλία, τότε θα φορέσουμε ή θα χτυπήσουμε. Στην γυναίκα υπάρχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό σε πρώτον άντρα. Έλα, σου πω, φίλε. Οι γυναίκες ζηλεύονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Περίμενε, λέει, μενό είναι το θέμα φιλία. Λοιπόν, άκουγα τη. Εμένα οι φίλες μου, γι' αυτό είναι φίλες μου. Κατάλαβες. Και το χάμα μου θα τους γνωρίσω και μαζί θα τους βάλω και δύο τους δυο να πάνε να πιούνε ποτό. Και δεν πάνε να είναι και όλες μου οι φίλες μαζί, όλες αναμαζωμένες και να είναι μόνο εγώ με το χάμα μου θα πάω μαζί με τις φίλες μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Γι' αυτό είναι φίλες μου. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εγώ έχω φίλους. Και προφανώς εσύ δεν έχεις. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας, Γιώργο. Γι' αυτό με ενδιαφέρουμε. Ναι. Γιατί εγώ έχω και φίλες και φίλους, μάλλον εσύ δεν έχεις. Εσύ νομίζετε ότι ο κόσμος είναι αγγελικά πλασμένος. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει και φιλία. Εγώ σου πω κάτι. Όταν εγώ κάνω μια ανταλλαγή με μια γυναίκα, δεν την παίρνει άλλος άντρας. Κατάλαβες. Δεν έχει καμία δουλειά να μην πάρει μια πρόβλημα, καμία να μην οπλίσει. Όταν εγώ έχω ανταλλαγή κάποια γυναίκα. Δεν γίνεται. Εγώ αυτά είμαι απόλυτος. Δεν πρόκειται να δεχτώ να πάρει λέω και πέσει φίλου. Να σου παίρνω ένα φίλο τηλέφωνο κάθε μήνα, ο άλλο και σου παίρνει να πάμε για καφεδάκι. Θα τα γουστάρω εγώ αυτά. Τι νεύ, μωρέ! Καράδες. Τι νεύ! Του ίδιου. Θα χαλάσω εγώ 5 χρόνια φιλία και 10 όχι χρόνια φιλία επειδή εσύ είσαι ξαφνικά στη ζωή μου όχι και δεν γουστάρει να με παίρνει τηλέφωνο και φίλε μου. Τι νεύ! Όξο ρε! Όξο ρε! Μιλάω και σεβασμό ρε! Είναι σεβασμό που καταλαβαίνει. Που έχω 7-8 μήνες δεσμό και να βγει με να παίρνει παρέμβαση σήμερα. Άμα είναι 5 χρόνια ο άλλος ψηλός και τραντή, θα αφήσει τον ψηλό τη διαθέσεις και δεν είναι 8 μήνες. Θα και ο άντρας μαζί. Έλα, Γιώργο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα, Γιώργο. Του καταλαβαίνεις. Είναι κάτι με θέμα σεβασμού. Εγώ όταν πιστεύω το πράγμα. Θα φαίνεται λοιπόν για τη φίλη σου που θα θέλει να πάει να πιει ένα καφέ με το φίλο της. Αυτό είναι χούντα. Φίλε, άμα δεν ήταν φίλος, 5 χρόνια τώρα θα ήταν επόμενα. Λες βλακίες. Λες βλακίες. Τι μιλες τώρα. Έχουν καθιέρωση εξής, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν κάνει άντρα και γυναίκα, τα έχουν κάνει τουρλού. Τουρλού έτσι και φαίνεται. Τουρλού έτσι και φαίνεται. Σε μένα τέτοια πράγματα δεν λέει. Τουρλού έτσι και φαίνεται. Σε έκανε εγώ σε ένα μήνα αρνάει. Π***α θα μου και φαίνεται. Σε μία ώρα είχε φάει το γλώσσο στο μισό. Είναι μικρή λουλού, έβαλε φως και νίκη σε μπιάζα. Τι λέτε. Πιστεύω πως στη δικιά σου κοινότητα δεν το δέχονται κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι δεν δέχεται δικιά. Αυτό δεν το δέχεται. Μα δεν είναι ότι δεν το δέχεται. Είναι 25 χρόνια μικρούλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι δεν ξέρω τι σημαίνει σεβασμό. Ή δεν τον έχω δει ότι δεν τον έχω νιώσει. Άσε με δέχεται. Όταν θα δει ώρα θα τη δει και θα λε. Άσε με τώρα που πει ότι είναι 25 χρόνια μικρούλα. Άγρο σε πότερα. Άσε να παρά. Μέσα γιατί ακούω. Να πας. Λοιπόν. Μυαλό μου πει να μην ξέρω σε βαθμό. Λοιπόν. Αυτό που είπες είναι αλήθεια που η γυναίκα μπορεί να κλείσει σπίτι. Αυτό δεν είναι σημασμός. Οκ. Αλλά... Άγνος μου. Ναι, άγνος μου. Εγώ σε θέλω να δεχτεί. Άγνος μου. Είσαι πολύ... Ας πάρω να καταλάβεις. Ξέρω την παράδοση. Άγνος μου πάρα πράγμα. Αφού θα πάρω. Παραδοσιακό. Α, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε σήμερα πάνω στις αγκιάδες. Έχει ζήσει παραδοσιακά. Τι είναι αυτά, ρε. Εγώ την παλαιτήρα ξέρει την παλαιτήρα. Γιατί είναι 19 χρόνια μπορείς και καταλάβει τον άντρα και σέβεται. Σεβασμός, είπε σεβασμός. Το σέβεται ο Ριάννη, γι' αυτό την εκτιμάω. Γι' αυτό την εκτίμησα πάρα πολύ. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Που η παλαιτήρα ξέρει πως να έχει, ότι μου στουμούσανε. Και μου κλάβαγε ο άντρα. Ότι μου στα άντρα έδινε. Και πήγε του Γιάννη. Τι. Και εκείνη και του Γιάννη. Και του σέβεται και του μπουσέρει. Θα κάνει βαθμιά αυτά που λέει εδώ, θα βγει με τον άλλο.
γυναίκα, έχει κάτι στο δίδυμο στην άλλη. Μαρία Περδικαία. Ο χαμός το πλανήτη. Άποψη. Πολύ συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο. Πολύ συμφωνώ. Ο άντρας, ο μέσος. Ναι, τελείωσε. Ο άντρας είναι παραδοσιακός. Τι σημαίνει φιλίες, άντρες, γυναίκες, φάμε για καφεδάκια. Τι καφεδάκια είναι αυτά. Είμαι εγώ ερωτευμένη. Είναι ο άντρας μου ερωτευμένος με μένα και θα με αφήσει να πάω για καφεδάκι. Γιατί να μην πας, τι θα πας δηλαδή, να πας φίλος, δεν έχεις. Απλά λέει να θα πάμε. Είναι μια κοινωνική εκδήλωση, θα πάμε όλοι μαζί για καφέ. Όλοι μαζί, να είναι μαζί, είσαι, είσαι μόνη σου. Έχεις τους φίλους σου, τις φίλες σου. Ξαφνικά γνωρίζεις κάποιον. Λες, κομμένοι όλοι. Όχι κομμένοι όλοι, αλλά βλέπεις πως πάει σχέση, Έλενα. Όταν η σχέση αρχίζει και αρχίζει να τον αγαπάς τον άλλο. Γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχει και ο παράγοντας ζήλια. Όταν αγαπάς τον άλλο λοιπόν πολύ, ζηλεύεις. Δεν είναι περίεργο να ζηλεύσεις. Είναι πολύ, πολύ, πολύ κανονικό. Ναι, μετά είναι, αλλάζει, χαλάει σχέση μετά. Και μετά που χωρίζεις, όσοι έχεις κάνει πέρα, σε γράφουν εκεί που καταλαβαίνεις. Θέλει μια πιο διακριτική στάση. Θα βγεις για ένα καφέ, δεν θα βγεις καφέ. Θέλει μέτρο. Όπως έγινες παλιά, αλλά θα βγεις μία φορά. Το διαφωνώ 500%. Τους θέλετε ήλοι είναι πάνω, άλλο οι γυναίκες άλλο, γιατί δεν θέλουμε να μην πιέξει άντρα. Τι έγινε, λέγεται πιστεύω ότι δεν έκανε κανένα την ερώτηση αυτή στον Γιώργο. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανε, δηλαδή, άμα έχει μια σχέση και θες να βγει με του φίλου σου και σου πει όχι, τι θα κάνει. Δεν την έκανε. Κάτι απάντησε μετά, μιλώντα τον Γιώργο, που είπε ότι ο άντρα είναι άντρα, είναι άλλο πράγμα. Όχι, ο Ηλίας είπε κάτι άλλο. Είναι πιο παραδοσιακό. Ήθελε να το πάει από άλλη δίωδο και λέει εντάξει, είμαι λίγο πιο παραδοσιακό. Όχι, αλλά ο Γιώργο είπε να βγαίνει η γυναίκα μου με φίλε τη και εγώ με φίλου μου. Γιατί άμα και ο Γιώργο δεν είχε όμω να πάει και ο Γιώργο με φίλη του έξω για καφέ. Γιατί η ανδρική φιλία με τη γυναικεία φιλία, το να βγει τώρα μια γυναικοπαρέα, μια ανδροπαρέα έξω, έχουν κάποια κοινά. Θα μιλήσουν για μπάλα, για μπύρε, για ποδόσφαιρο, για διάφορα. Είναι να μιλήσει για μανικιούρ, πενικιούρ, τέχνη, αυτά, όμορφια. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το θέμα να δεν ισχύουν τι πέντε ανθρώπου. Τι τώρα που όταν βγαίνει την ίδια τέχνη μιλάνε. Τα πάντα. Πιστεύω τα πάντα. Και δεν φτάνει ο άντρας να πει πολλά πράγματα εντάξει, την γυναίκα του, ειδικά όταν είναι για τη σχέση του. Αλλά πιστεύω ότι τα πάντα. Όταν δεν είναι όμως για τη σχέση του, χαρτί και καλά πράγματα. Οι κολλητούς δηλαδή δεν κάθεται να πει λεπτομέρειες. Ναι, αυτό όμως είναι πολύ decent. Το να βγει ένας φίλος με μία φίλη, τι να κουβεντιάσουμε. Θα με σχολιάσει εμένα η φίλη του φίλου μου. Γιατί. Αν είσαι φίλη με τον Σπύρο από 10 χρόνια, 15 και δεν θα αφήσει τον. Από πού το πήρε το δικαίωμα να σχολιάσει η φίλη του εμένα. Τι είναι όλοι σχολιαστέ, τι έχει το φίλο. Είτε ένα άντρα, είτε γυναίκα, φίλη είναι. Η φίλη είναι φίλη, δεν είναι καλή. Είναι πιο decent το πράγμα να μιλάμε και να λέμε. Και πιο decent, είσαι σίγουρη. Εγώ έχω πολλέ γυναίκε φίλε πάντω και μια χαρά όλοι. Φίλη έχει, δεν έχει. Η σύντροφο πώ το αντιμετωπίζει. Μια χαρά. Όχι, όχι, όχι. Φίλε, φίλε. Γιατί υπάρχει ένα ρητό, το ξέρει. Δεν είναι πρόβλημα. Η δικιά σου κοπέλα θα ήθελε να σου πει ότι κοίταξε. Αν δει, εγώ 10-15 χρόνια δύο-τρει φίλου. Θα βγαίνω και μαζί του ένα βράδυ, θα βγαίνω να πιω και ένα καφέ και μην τρελαίνεσαι κιόλα. Και θα χτυπάνε και δύο τηλέφωνα, θα πέφτουν και δύο μηνύματα. Δεν έγινε και τίποτα. Ο τρόπο που το λε είναι υπέρ. Είναι ο τρόπο που το λε. Συμφωνώ με αυτό που λέει. Αλλά υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσω αντίποτα και θα πω, ξέρεις κάτι, θέλω να πω κι εγώ. Okay. Γιατί μπορεί να έχεις μεγαλώσει με μια φίλη και να είναι τώρα σαν να σου έχει σταθεί σαν αδερφή. Δηλαδή τώρα τι θα κάνεις, θα βγεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Μια φορά, ναι, ναι. Φορές, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση, αλλά. Δεν είπαμε να βγαίνει κάθε μέρα και να λε τώρα τι γίνεται. Και ειδικά με φίλου σου είναι και τίποτα δίμετροι, ξαφνικά όπω λέμε. Δεν μπορεί να τύχει, παιδί. Και τώρα και φίλοι μου λένε ότι κλεγαρίκοβα. Α πούμε με την άλλη πάμε στη Λούκα. Πόρε και να δει αν καφέ να πάμε. Στο κατάπια. Στο κατάπια. Εδώ το κατάπια κατευθείαν. Ειδικά όχι. Δεν λέμε, όλα είναι πολύ εύκολα. Στις πράξεις είναι το θέμα, εκεί είναι το πρόβλημα. Στα λόγια όλα είναι και εγώ
μπορώ να σου πω, να βγω με το φίλο μου, με καφέ, αυτά, και να μην έχω κανένα πρόβλημα. Όταν θα γυρίσω σπίτι όμως μετά. Πάντω, δεν μ' αρέσει. Μια που έχει ανάψει έτσι όλο αυτό εδώ, μετά έχουμε και ένα θεματάκι που είναι οι φιλίες μεταξύ γυναικών. Αν υπάρχουν, πόσο πραγματικές είναι, αν ένα άντρα μπορεί να βρεθεί στη μέση, αλλά αυτό σε λίγο. Για να πιστέψουμε στο σπίτι του μεγάλου αδερφού, λοιπόν, που γίνεται ο χαμός εκεί με τον Γιώργο και τη Στέλλα. Ο Γιώργος και η Στέλλα είναι φίλοι, δεν είναι ρε παιδιά. Αλέξη. Έτσι σχηρίζει ο ένας, έτσι σχηρίζει ο άλλος. Δηλαδή, αυτό τώρα μου πάτε... Όχι, Στέλλα έχει πει, εγώ τον Γιώργο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Γιώργος το ίδιο, απλά δεν ξέρω πολλές φορές προς τα πού πάνε οι προθέσεις. Το χάνω λιγάκι εγώ, σαν Αλέξης. Τώρα με και πέρα... Τη σχεδία τη φτιάξαν τελικά. Τη φτιάξαμε, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, αλλά η κατασκευή φτιάχτηκε στο 100% τέλεια. Α, παιδιά, βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι. Πολύ δύσκολη κατασκευή. Και φυσικά λόγω αυτής της σχεδίας προέκυψαν και τα προβλήματα. Πιστεύω θα ήταν η μοναδική αποστολή που δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί δεν έχω ιδέα από αυτά. Καταρχάς θα γίνει το μπουκάκι να την πρεζεί, γιατί ο αρχηγός υποτίθεται ότι είχε το πρόσταγμα. Ναι. Σήκανε αυτό, σήκανε εκείνο. Οπότε και στα πλαχονόπλα. Να... Όχι, κάτι. Και δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι γιατί δεν ξέρω. Να κάνω τι τώρα. Η Ευελίνα ξέρει πολλού περισσότερου κόμπου από μένα, παρόλο που και εγώ να αυτό είμαι. Εσύ έδεσε κόμπου σε άλλου ανθρώπου εκεί πέρα. Δεν θα πει κάτι κόμπου και κόμπου. Θα πει πάλι τα καράβια. Θε να κατσώ. Δεν είναι δύσκολο και σκληρό να πάει. Θα φύγει ή όχι. Μπράβο. Θα το δούμε. Λοιπόν, και σε λίγο θα πούμε αν τελικά ισχύουν οι σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις μεταξύ γυναικών. Και τελικά, αν μπει ένας άντρας ανάμεσά τους, παίζει κανένα ρόλο ή οι γυναίκες συνεχίζουν μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα συζητήσουμε αναλυτικά, παιδιά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έτσι θα στείλετε.